κάνουμε και κυρίως η ομάδα ένα πολύ σοβαρό βήμα και στη σύνθεση του θεάματος, χρησιμοποιώντας την εμπειρία των ετών. Έγραψε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση παράστασης η Νατάλη Χατζιαντωνίου στην Ελευθερωτυπία την Τρίτη και επισήμανε κάτι το οποίο ίσως είναι ενδιαφέρον, ότι έχουμε κάνει, έχουμε καταφέρει να κάνουμε τέχνη, τη φτωχή τέχνη, το Arte Povera. Στο πρώτο μέρος που είναι και το βασικό, θα έλεγα, εκεί νομίζω ότι δίνουμε κάτι πολύ καινούριο. Έχουμε μία πινακοθή κυρών της πραγματικότητας, όλοι χτυπημένοι από την κρίση. Μεγάλης ποικιλίας, μεγάλης γκάμας, από όλες τις πλευρές και από, όλους, από όλα τα είδη ανθρώπων. Όπου εκεί θεωρώ ότι όλοι οι συνεργάτες έχουν αυτή τη στιγμή δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί ο καθένας. Ήταν μεγάλο στοίχημα για τα παιδιά, είναι μονόλογοι, μικροί μεν, αλλά 7 λεπτά σκηνή, 5 με 7 λεπτά σκηνή ο κάθε ηθοποιός με ένα μικρό μονόλογο, εάν δεν το κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει. Αποθεωθήκαν όλοι. Υπάρχει πάρα πολύ γέλιο, δηλαδή καταφέραμε, χάρη σε δύο πολύ σημαντικούς συνεργάτες για μένα σε αυτή τη δουλειά, που ήταν οι άνθρωποι με τους οποίους γράψαμε μαζί τα κείμενα, τον Δημήτρη τον Μανιάτη, τον δημοσιογράφο Δημήτρη Μανιάτη, ο οποίος νομίζω έσκησε κυριολεκτικά, και τον άνθρωπο που μου έφερε ο Δημήτρης, τον Φώτη Μιχαλόπουλο, ο οποίος ξέρει πολύ καλά, είναι ένας από τους, ίσως ο κορυφαίος τρόλερ του διαδικτύου. Με τους δύο αυτούς ανθρώπους καταφέραμε να δουλέψουμε σαν ένα μυαλό. Και πιστεύω ότι βάζοντας μια απολύτως σουρεαλιστική βάση στο λόγο, ήρθανε πάνω πράγματα που μοιάζουν τόσο ρεαλιστικά, είναι αυτό που λέω πια, ότι το σουρεαλιστικό στις μέρες μας είναι αυτό που ζούμε. Ότι είναι ένα δάνειο από την κλασική επιθεώρηση. Απ' την άλλη, ο τρόπος που έχει ζυμωθεί αυτό το πρώτο μέρος με τραγούδια τα οποία και αυτά επέχουν θέση νούμερου ή συνδέουν τα νούμερα μεταξύ τους, τα οποία ερμηνεύουν και οι ηθοποιοί που παίζουν τα νούμερα, αλλά και δύο εξαιρετικές φωνές που για μένα είναι μεγάλη περηφάνεια που τους έχω, είναι η Αναστασία Έδεν και ο Κώστας Μπουγιώτης. Ο Κώστας είναι χρόνια μαζί μας, η Αναστασία είναι περσινό φιντάνι, φίλη μου χρόνια, εξαιρετική φωνή, οι οποίοι κρατάνε αυτό που θα έλεγε κανείς σε μια κλασική επιθεώρηση, το ρόλο των τραγουδιστών της επιθεώρησης. Αυτά ο Μπουγιώτης κάνει και έναν πάρα πολύ χαριτωμένο κομπέρ στην αρχή, ο οποίος θέλει να έρθει σε σεξουαλική επαφή με την κοπέλα του και λέει τη μνημειώδη ατάκα, μην προχωράτε, πώς το λένε, τρυφερότητα, αλλά όχι σεξ αν δεν έχετε κάτι στο ψυγείο, γιατί με το σεξ πεινάς. Και αν δεν έχεις μετά, τρέχεις. Πάντο, αλληλεγγύη, αδέρφια, ιδεολογικά, παραπέω, ανάμεσα στην αριστερά και το κέντρο, που πιο κέντρο, από κέντρο, ό,τι ξέμεινε ιδεολογικά, έρχεται και κατσικώνεται στο κέντρο.
Σφερώτης μέχρι εκεί. Σεξ μόνο άμα έχει κάνα ψηλό για σουβλάκια. Γιατί με το σεξ πεινάς και δεν φάει και δεν έχει πάντα. Ακόμα και πράγματα όπως οι αυτοκτονίες, βαλμένες μέσα στο πλαίσιο, δηλαδή σε ένα νούμερο, μια κοπέλα η οποία έχει τελειώσει διδάκτες και όπως το λένε, έχει πάρει όλα αυτά τα πτυχία που πούλησε η κοινωνία της φούσκας, περιγράφει το πως αυτοκτόνησε ο θείος της, ο οποίος έρχεται στον ύπνο της και τρομάζει και της λέει «Μία δρόλα μου, μην αυτοκτονείτε, είναι χάλια». Θέλω να πω ότι βρήκαμε τρόπο ακόμα και αυτό να περάσει με την πλευρά όπως θα το χειριζόταν ένας συγγραφέας κωμωδίας. Τον έβλεπα. Κάθε βράδυ σε μήκο μου. Μη θύρουλα μου! Μην αυτοκτονείτε! Είναι χάλια! 40 μέρες τρυφογυρνάω στο σπίτι. Χαίζονται όλοι από το φόβο. Χοχοχο! Ακούνε θορύβους χοχοχο και χαίζονται. Εγώ είμαι. Ψάχνω τον έσκαφε. Αυτό είναι η μια μισή πρώτη μας ώρα, έχει ένα διάλειμμα 10 λεπτών και στο δεύτερο μέρος ο Σταμάτης, στην αρχή λίγο μόνος του και μαζί με τα παιδιά μετά, τους κάνουμε δώρο, διάλεξα εκείνα τα τραγούδια από όλο μου το έργο που θα κάνουν τους ανθρώπους να ξανανιώσουν ζεστά, να ξαναγαπήσουν τον εαυτό τους στις ζωές τους και να τραγουδήσουν μαζί μας. Κυκλοφορώ, κυκλοφορώ και σε χαπάτω σαν ρούχο καθαρό. Μες στο μυαλό μου τις φωτιές, τις μαγεμένες ματιές να λαχτάρω. Κυκλοφορώ και αδιαφορώ κι ούτε που θέλω της αλήθειας το νερό. Κι αν ήταν ψέμα το φιλί, εγώ που το έφερα πολύ το συγχωρώ. Μεσονύκτιες, τολμάμε να δώσουμε δύο μεσονύκτιες σύντομα τώρα μέσα στο Δεκέμβριο, νομίζω 13-14 Δεκέμβρη, βάζοντας τον τρίτο όροφο μετά τις παραστάσεις ένα πολύ φθηνό φαγητό, σούπα και κρασί. Νομίζω ότι αρχίζει μια καινούρια ιστορία για τη Σπύρα με την παράσταση αυτή. Η σκηνή αυτή μας υποχρέωσε σε ένα πολύ οργανωμένο θέμα, είχα δύο συνεργάτες πάρα πολύ καλούς αυτό. Καταρχήν τον Άρη Βλάχο, ο οποίος έχει γράψει και αυτός 3-4 πράγματα στο πρώτο μέρος εξαιρετικά. Έχουμε τρεις μουσικούς συνεργάτες, ο Άρης και άλλα δύο παιδιά, ο Παντελής Διάλας και ο Γιώργος Φίλιππας, και είναι σαν να ακούς μεγάλη ορχήστρα. Η Έλλη Παπαγεωργακοπούλου, η οποία έφτιαξε ένα εξαιρετικό εικαστικό αίσθημα με τα ρούχα που έντυσε τους ανθρώπους αυτούς. Ο Ντίνος ο Πετράτος, ο οποίος σοφά έφτιαξε όλα τις εικόνες για το backstage, για τα δύο πανιά που έχουμε, μας δίνει το Ίδρυμα και μπορούμε να προβάλλουμε πράγματα, με τρομερή λιτότητα, αλλά και απόλυτη ακρίβεια στο τι υπηρετεί το κάθε πράγμα. Έχουμε εξαιρετικούς συνεργάτες τεχνικούς εδώ και από το Ίδρυμα και οι δικοί μας οι δύο άνθρωποι που στον ήχο και στα φώτα. Έκανε πολύ ωραία φώτα η Ελευθερία Ντεκό. Είχα πολύ μεγάλη ησυχία, ίσως ήταν πιο ήσυχη, το πιο ήσυχο. Πολύ δουλειά, αλλά το πιο ήσυχο και χωρίς άγχος ανεβασμά μας. Σπίτι ουρανός, όπου σταθεί.
αυτό, το οποίο έχει κοσμοαγαπηθεί, ας πούμε, για μένα ήταν το καλύτερο σήμα. Δεν πειράζει, ας το φτιάχνουμε μικρόφωνο. Το καλύτερο σήμα να δώσουμε το παρόν μας στο Ίδρυμα Μιχάλης Χακογιάννης, να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι ένα, ότι απλώνουμε ένα χέρι συναισθήματος και πίστης, και χρησιμοποίησα τον τίτλο, ένα πολύ γνωστό μου και αγαπημένο ερωτικό τραγούδι, σαν πρόσκληση προς το κοινό, με τη σκέψη ότι το εσένα είναι ο κόσμος και χωρίς αυτόν, χωρίς το εσένα που είναι ο κόσμος, δεν υπάρχει τίποτα. Θέλω να σε ρωτήσω. Για πες. Τόση ώρα. Αυτό εκεί που έχεις στο μέτωπο, ανάμεσα στα φρύδια, τι είναι? Τι έχω? Αυτό είναι το βιμπούτι. Βιμπούτι. Μου το δίνει διαιτολόγος μου για να συγκεντρώνομαι και να μαζεύω την ενέργειά μου. Τίποτα, είναι μια σκονίτσα, πατάς το δαχτυλάκι και βάζεις μία εδώ και μία στη γλώσσα. Και σε βοηθάνει ο γελής σου. Ευχαριστούμε θερμά. Εγώ πολύ ευχαριστώ που είστε πάντα κοντά μας. Και στο σημείο αυτό να πούμε και σαν κανάλι ευχαριστώ και στη Δέσποινα την Κραουνάκη που πάντα έχουμε μια καλή συνεργασία και μας ενημερώνει για όλα. Και βέβαια καλή επιτυχία και ευχαριστούμε και για τα πλάνα, έτσι. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και για την δουλειά που κάνατε στο Λαμουσκέτα. Γιατί τις ρόζες δεν το έχω δει ακόμα, αλλά επειδή και αυτό είναι μια δουλειά που την αγαπάω πολύ με τα παιδιά εκεί στο Θέατρο Τέχνης. Ευχαριστήθηκα πολύ που το έκανα τώρα. Έγινε. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Φέτος μιλάμε για την κρίση με μια πολύ ωραία γλώσσα, μια γλώσσα που προέρχεται από ανθρώπους της δημοσιογραφίας, προέρχεται βέβαια από το Σταμάτη και από μας, προέρχεται από το διαδίκτυο. Έχουν γράψει καινούργια άνθρωποι για μας, πολύ ωραία κείμενα. Το διασκεδάζουμε. Στην πραγματικότητα η Σπύρα κάνει το σχόλιο της για ό,τι συμβαίνει γύρω και λέει πολύ ωραία τραγούδια με μια φρέσκια ματιά. Όσοι άνθρωποι είμαστε στη σκηνή, είμαστε και τόσοι ήρωες της πραγματικότητας που φέρνουν ένα παρελθόν, κουβαλάνε την πραγματικότητα της Ελλάδας από το 1980 και μετά ουσιαστικά, ίσως και λίγο πιο πριν, αλλά από εκείνη την περίοδο. Και μπορούμε να δούμε ότι ο κόσμος που παρακολουθεί ουσιαστικά αναγνωρίζει κομμάτια του εαυτού του και της οικογένειάς του και του περίγυρου του σε αυτούς τους ανθρώπους.
Καλησπέρα σας, Σοβρακόπρα, για το κανάλι της Κουλής. Αυτή την Κυριακή, η Real News προσφέρει στους αναγνώστες της 5 αυθεντικές τρίχες από το μουσι του Άρη Βελουχιώτη, του πρώτου hipster αντάρτη της Ρούμελης. Over. Λιποθύμηση, όλα τρέμει. Ο Μάικλ Τζάκσον, ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να υπάρξει ως μαύρος και άσπρος ταυτόχρονα, ζει στο εθνικό πάρκο του Σερενγκέτη με τεσσαρκωμένο σε ζέβρα. Συγχαρητήριο, μήνυμα έστειλε ο ΠΑΟΚ. Καλώς ήρθατε, είμαι ο Τζερόμ. Καλώς ήρθατε στο Ίδρυμα. Η Σπύρα Σπύρα και στο Μάτς Κραουνάκης, όταν έχω εσένα. Όλες οι δραστηριότητες είναι εδώ στο Ίδρυμα. 10 καθημερινοί ήρωες λένε τις ιστορίες τους. Είμαστε ένα βήμα μετά την κρίση. Λέμε το τι έχουμε καταφέρει μέσα από αυτή τη δυσκολία και το τι κάνουμε. Η μία πλένει γριές, η άλλη λέει τις ειδήσεις μόνη της, μια μάνα μας λέει τι έχει καταφέρει, κάποιος προσπαθεί να βγάλει τη γυναίκα του αλλά δεν έχει λεφτά, άρα αναγκαστικά αρχίζει και παίζει και ο έρωτας στο παιχνίδι, δηλαδή πλέον ο κόσμος παντρεύεται από έρωτα. Ο άλλος έχασε τη γυναίκα του επειδή την απάτησε, ακούστε τώρα. Και κάποιος θεωρεί πως όλα είναι καλά και το ότι φταίμε εμείς που βγαίνουμε έξω. Λέλα, σ' αγάπησα, κάναμε παιδιά, λυπήσουμε ρε Λέλα. Πώς με πετάς έξω από τον προπολογισμό τώρα που με απέλησε ο Τσέτουλας ο εκδότης. Μην ξεχνάς Λέλα, άντρας με παντόφλα, πουτσα μαραμένη. Η κοινωνία που δεν εξεγείρεται για το ρετούς στο στήθος του Λιάγκα θα υποστεί ρετούς ρε Λέλα. Κι έρχομαι Λέλα, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Πέφτετε στο στερόνι μου Λέλα, ρίμαξα τα λουκούμια, πήρω νερά. Πάλι αυτονομήθηκα και πίνω Λέλα. Όποιος δεν ξέρει τι σημαίνει πόνος, θα φύγει τώρα από το προφίλ μου. Λοιπόν, 2013, Ίδρυμα Κακογιάννη, όταν έχω εσένα. Σπύρα Σπύρα στα Μάτια Κραουνάκη. Για να πα. Για πε, Μάτι. Συνέχιση. Πρώτο μέρο πάνω στη Σπύρα Σπύρα, όλο φτιαγμένο. Από τρεις ή δύο ταλαντούχους συγγραφείς. Και ένα τρίτο, ο οποίος συμμετέχει. Και ένα τρίτο που είναι. Ολοκληρώνει το τρίτη μου πια, το δημιουργικό. Ναι. 10 άνθρωποι της διπλανής πόρτας, όπως είπαν και οι προηγούμενοι. Υπερβολική, αλλά πραγματικά της διπλανής πόρτας. Γκροτέσκι, αλλά πραγματικά καθημερινά. Αυτή είναι η μαγεία. Ο συνδυασμός ενός πράγματος εκρηκτικού, αλλά τόσο δυνατά του τώρα. Τώρα. Τι ωραία που τα λέει ο Μπάπης. Για τη συνέχεια, Μπάπη. Εγώ είμαι η Αναστασία Έντεν και πρέπει να πω ότι βλέπουμε σε αυτή την παράσταση τους δικούς μας ανθρώπους. Αυτό. Ελάτε. Είναι σίγουρο ότι θα έρθουμε και είναι σίγουρο για η επιτυχία. Όταν λες βλέπουμε τους δικούς μας ανθρώπους, εννοείς βλέπουμε εμάς τους ίδιους μέσα από εσάς. Και εμάς τους ίδιους και τους πολύ κοντινούς μας ανθρώπους. Mm-hmm. Είμαστε εμείς. Εσύ είναι η πρώτη φορά που συμμετέχεις στη Σπύρα Σπύρα. Όχι, είμαι ήδη ένα χρόνο με τα παιδιά. Ναι. Και ήμουν παλιότερα, πριν πολλά χρόνια ξανά. Και είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ πάλι μαζί τους. Βασικά, είμαι αισιόδοξος τύπος. Γιαγιά, μάνα πλήστρες. Μικρασιάτης η γιαγιά. Πλυντήριο. 5 παιδιά μεγάλωσε. Όλοι οι επιστήμονες. Όλοι στην Αμερική. Μόνο τη μάνα μου τη φάγανε. Κλώρη είναι σε ξουκεπάσμα κληρονομικό. Έγκωσα να ακούω τη μαλακία. Πλήναμε Skyrace εμείς για να σας μεγαλώσουμε. Τι να τους πεις τώρα. Ότι και εγώ ξεσκαπιάζω γριές. Τα έφερα ιδέα και μοσχάτο. Για να βγούμε το Σάββατο με τον Ιάσο μου να πιούμε κάνα ποτάκι. Γεια σας! Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, εγώ είμαι η Αθηνά Φαλίδου. Και εγώ είμαι ο Κώστας Μπουγιώτης. Και θέλουμε να σας καλέσουμε εδώ να έρθετε όλοι στην παράστασή μας φέτος, Σπύρα Σπύρα και στα Μάτς Κραουνάκης, με τίτλο... Όταν έχω εσένα. Όταν έχω εσένα, γιατί μόνο έτσι θα βρούμε λύση, παιδιά, ο ένας με τον άλλον. Ο ένας με τον άλλον, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Θα το διαπιστώσετε, να σας πω ότι προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια παράσταση για το σήμερα και τελικά βγήκε πιστεύω πολύ ωραία και από ό,τι μας λένε όσοι την έχουν δει, έχει και συγκίνηση, έχει και γέλιο. Να έρθετε να τη δείτε, να μας πείτε και εσείς την γνώμη σας. Θες να πεις κάτι εσείς. Οπωσδήποτε. Ο κύριος Μλάχος, ο μαέστρος μας. Παίζουμε υπέροχα τραγούδια, καινούρια, παλιά. Ο Σταμάτης είναι απολαυστικός, Σπύρα Σπύρα πιο έτοιμη από ποτέ.
Sorry που μπήκα έτσι το πλάνο. Όχι, πολύ ωραία μπήκατε εκεί. Ίσα-ίσα που έγινε πολύ ωραίο το πλάνο. Ξαφνικά πρέπει οπωσδήποτε να έρθετε. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο τα έχετε πει σίγουρα. 9 η ώρα ή 9 η ώρα. 9 η ώρα. 9 η ώρα. Και το δεύτερο μέρος που είναι το μουσικό με το Σταμάτη. Εδώ ο κύριος Μπουγιώτης θα μας μιλήσει γι' αυτό, γιατί είναι και τραγουδιστής μας. Για το μουσικό μέρος να πω ότι είναι ένα best of του Σταμάτη. Είναι ένα μέρος και του κύριου Βλάχου, βεβαίως. Είναι ένα μέρος με αγαπημένα τραγούδια. Το οποίο είναι. Τι να πω. Έχουμε μια πολύ ωραία ορχήστρα φέτος. Είμαστε τρία άτομα. Είναι δύο καινούργιοι μουσικοί μαζί μας. Ο Παντελής ο Τζιέλας στις κιθάρες και στο μπουζούκι. Και ο Γιώργος Φιλίππας στα ακουστά. Δύο υπέροχοι άνθρωποι ενσωματώθηκαν κατευθείαν στην ομάδα. Ναι. Ο Σταμάτης έχει κάνει υπέροχες διασκευές. Όπως πάντα δεν αφήνει τίποτα έτσι σιγό όπως είναι. Και νομίζω ότι όλοι το ευχαριστούμαστε πάρα πολύ. Περνάμε τέλεια και θέλουμε να περάσετε κι εσείς τέλεια. Γιατί... Όλοι στο Ίδρυμα Καγκογιάννη, όταν έχω εσένα. Και εμείς εσάς. Και εμείς εσάς ήταν φοβερό. Σας δίνω κιόλας, χαρά. Συστηθήκαμε. Δεν συστηθήκαμε. Ο Παντελής είμαι. Από Αγρίνιο. Εγώ δεν έδωσα πανελληνίες. Με δέσμη. Είχα δώσει τέταρτη για σου, Ο πατέρας μου όμως Πασόκος. Δε είπα Αντρεατίου. Ήταν αποφασισμένος. Θα πας Αγγλία, ρε, να τους γαμίσεις, ρε. Οικονομικά. Όλοι οικονομικά. Τόσοι οικονομολόγοι για μια χρεοκοπία, ρε, που σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, η Ελευθερία Σικινιώτη. Ο Χρήστος Αγεραντίδης. Γεια σας. Να πούμε για την παράσταση. Να πούμε για την παράσταση. Τελευταίοι μείναμε, τα είπαν όλα οι προηγούμενοι. Να πούμε ότι περνάμε πάρα πολύ ωραία, γι' αυτό είναι σημαντικό πολύ. Υπάρχουν καινούργια τραγούδια που έχει γράψει ο Σταμάτης ο Κραουνάκης. Πολύ ωραία καινούργια τραγούδια. Τα νούμερα είναι υπέροχα στο πρώτο μέρος. Τους είπαμε τους συγγραφείς. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αφορούν όλους. Είναι μια παράσταση που αφορά όλους. Πάρα πολύ καλογραμμένα. Εντάξει, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι και το καινούριο μέλος της Πύρας. Και ήμασταν μαζί στη σχολή. Και εμένα απεριόριστη. Άρα εσύ δεν έχεις ξαναυπάρξει ποτέ. Έτσι. Όχι, είναι η πρώτη φορά που συνεργάζομαι και με τον κύριο Κραουνάκη και είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη. Πολύ και τα παιδιά είναι όλα τέλεια. Πραγματικά σας περιμένουμε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση η οποία αφορά όλους. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό είναι σαν να βγαίνει. Να βγαίνουν όλοι οι Έλληνες μαζί και να ταυτίζονται με τον κάθε μονόλογο ξεχωριστά. Είναι πάρα πολύ ωραία τα κείμενα και τα τραγούδια. Σας περιμένουμε όλους στο Ίδρυμα του Μιχάλη Καβογιάννη. Εγώ για μια ακόμα φορά, έτσι τελειώνοντας, θα προσθέσω ότι αυτός ειδικά ο τίτλος, το Όταν έχω εσένα, αυτές οι τρεις λέξεις, νομίζω τα έχουν πει όλα. Και είναι πολύ αγγιχτικός σαν τίτλος, ίσως από τους καλύτερους που έχουν υπάρξει μέσα στις δουλειές μέχρι τώρα, ας πούμε, στις δουλειές του Σταμάτη του Κραουνάκη. Χωρίς φυσικά να υποτιμώ τις προηγούμενες τίτλους και δουλειές, έτσι. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση έτσι κι αλλιώς. Τα πλάνα και όλες οι συνεντεύξεις θα είναι σύντομα στον αέρα και θα είμαστε σε επικοινωνία. Να δείτε και την παράσταση. Ναι. Εννοείται. Εννοείται. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Μάστε γερά, άρχισε να κλειδονίζεται το Πασόκ και κλείθει η Λέια επιγόντως να γράψω τους λόγους του Γιώργου που δεν καταλάβαινε γκρι μαζί με άλλες δύο αγράμματες. Ο Γιώργος δεν χαμπάριαζε. Ό,τι και να το γραφά, έλεγε αμοιωθήκα. Και αφού το κείμενο έγραφε, οι λεπτά υπαρκούν, περαισματικά αυτό είπε, οι λεπτά υπαρκούν με σιγουριά και κέρδισε τις εκλογές. Αργυγεία! Κάτι εβδομάδες χειροφέρνω καιρό. Πήγαινε μπουάτ.
Κι άκουγες τη Μοσχολιού με ένα εικοσάρι. Ας τα κάτω, ας τα 20 ευρώ που πόσα ευρώ να είναι δύο παλιά ασημένια εικοσάρικα. Λες να είναι συλλεκτικά. Είναι, είναι, είπε το ένα. Πόσο κάνουμε, λέει το άλλο. Δεν θα κάνουμε και χίλιες δραχμές. Γιώργος Τιβανάκης, Σπύρα Σπύρα, Σταμάτης Κραουνάκης, όταν έχω εσένα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο στις 9. Η μουσικοχορευτική ποιητική τσάτιρα της χρονιάς. Be there.